Καλησπέρα καταρχάς. Βρίσκεσαι στον αέρα το 98 FM. Το πρώτο πράγμα που θα θέλαμε να μας μεταφέρεις είναι το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Πέρα από τα όσα έχουν γίνει δικαστηριακά, τις καταδίκες, τα οποία αναφέραμε λίγο νωρίτερα, το τι συμβαίνει τώρα, ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τη δίωξη και ποια είναι η όλη ιδιότυπη συνθήκη ομοιρίας γύρω από το πρόσωπο του Θοδωρή. Λοιπόν, κοίταξε, καταδίκες, άκουσα, είπες καταδίκες, δεν υπάρχουν καταδίκες, έτσι. Υπήρχαν οι τρεις για τους υπεύθυνους του καταστήματος που αφέθηκαν. Το πρώτο είναι αυτό, το τι συμβαίνει τώρα, σε τι συνθήκη βρισκόμαστε. Για την υπόθεση του Θοδωρή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δικονομικό στάδιο, περιμένουμε να οριστεί μια δικάσιμος. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, απλά περιμένουμε. Το πότε θα γίνει αυτό, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να γίνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες και να οριστεί, σε ένα μήνα να οριστεί δηλαδή. Όπου θα οριστεί δικάσιμος για μετά από 2-3 μήνες από τότε που θα μας έρθει κλήση. Έτσι, δηλαδή, στους αμέσως επόμενους μήνες προφανώς θα έχουμε και μία δίκη για αυτή την υπόθεση όπου θα υπάρχει ένας κατηγορούμενος ο Θοδωρής για το περιστατικό αυτό που συνέβη στην Μαρφίν. Αυτό είναι δικονομικά δηλαδή στο στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Θα θέλαμε να μας πεις κάποια πράγματα με τον τρόπο της δίωξης, με την αφορμή, το πώς προέκυψε, τόσο για τον Θοδωρή όσο και για τους άλλους δύο κατηγορούμενους νωρίτερα που απαλλάχθηκαν. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Από την πρώτη στιγμή αυτό που έγινε εμφανές σε όλους όσους ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση, έτσι, υπήρχαν κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ρε παιδί. Υπήρχε ένα άρωμα μυστήριο πίσω από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, η δικογραφία βρίσκεται για ένα χρόνο στα χέρια των ασφαλιστών, αντιδικονομικά κατά τη γνώμη των δικηγόρων, διότι θα έπρεπε αμέσως να έχει ενημερωθεί η εισαγγελέας και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Στο λέω έτσι, δεν βάζω ούτε εισαγωγικά ούτε τα αφαιρώ. Ναι, ναι. Θα έπρεπε να έχει επιληφθεί ένας ανακριτής, ένας οτιδήποτε, να έχει κάποιος έλεγχο. Η υπόθεση λοιπόν ξεκινάει οικονομικά και είναι στα χέρια της αστυνομίας. Τελεία. Και δεν γίνεται τίποτα άλλο πέραν αυτού. Ένα χρόνο μετά, ακριβώς τις μέρες που πλησίαζε η θλιβερή επέτειος του συμβάντος. Εντελώς τυχαία. Ναι, εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ θα μεταφέρω τα περιστατικά. Ανακοινώνεται, όπως θυμόμαστε κάποιοι, ανακοινώνεται λοιπόν σύλληψη τριών ατόμων για την υπόθεση της Μαρφίν. Ναι. Και ανακοινώνεται με έναν τρόπο ότι τι καλά που κάνει η αστυνομία τη δουλειά της και βρήκε τους ενόχους για τη Μαρφίν και τους συνέλαβε. Με τα ΜΜΕ φυσικά να κάνει πανηγύρι. Εννοείται, χωρίς δικαίωμα απάντησης. Λοιπόν, μόλις καταλαγιάζει ο πρώτος κουρνιαχτός, αποκαλύπτεται τελικά ότι δεν υπήρχαν συλλήψεις, υπήρχαν τρεις βαφτίστηκαν προσαγωγές. Και τούτο διότι στον εισαγγελέα που τότε για πρώτη φορά οδηγήθηκε η υπόθεση, και ο εισαγγελέας δεν προχώρησε με ακραίους δικονομικούς τρόπους, δηλαδή να διατάξει σύλληψη, παραπομπή στον ανακριτή ή οτιδήποτε. Εικόνες δηλαδή που τις έχουμε συνηθίσει και τις έχει συνηθίσει το κοινό, φαντάζομαι αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Επακριβώς. Λοιπόν, όχι πάγωσε, αλλά εφόσον το έχει φτάσει αυτή η αναφορά από την αστυνομία με τα τρία εμπλεκόμενα άτομα, διατάσσει το πιο αθώο, πώς να το πω, δικονομικά μέτρο, διατάσσει μια προκατακτική εξέταση, επιστρέφει τη δικογραφία στην αστυνομία για να διενεργήσει προκατακτική εξέταση. Αφήνονται ελεύθεροι και οι τρεις. Μετά από αρκετή ταλαιπωρία. Μείνανε μία μέρα προσαχθέντες. Γίνανε έρευνες εις βάρος τους και διάφορα άλλα τέτοια. Γίνανε κατασχέσεις αντικειμένων από τα σπίτια τους και τέτοια. Έτσι, είχε επικοινωνηθεί πολύ από την αστυνομία αυτό το πράγμα σαν τρομερή της επιτυχία. Να πούμε ότι... Στην ουσία δεν ήταν τρομερή επιτυχία. Αυτό που αποδείχθηκε των υστέρων και ξέρουμε όλοι εμείς που έχουμε ασχοληθεί είναι ότι δεν ήταν επιτυχία της αστυνομίας η ανακάλυψη εντός εισαγωγικών το βάζω τριών ατόμων. Τα τρία άτομα ήταν στοχοποιημένα από την αστυνομία. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και με ποιο τρόπο κληθήκαν. Έτσι, δηλαδή αυτό αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων. Όλη αυτή η ιστορία ήταν ότι ήταν στοχοποίηση από την αστυνομία. Δηλαδή η κατηγορία και φτάνουμε πια και που είναι ο μόνος που απομένει ο Θοδωρής.
που πραγματικά εγώ το φωνάζω ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε μια στοχοποίηση από την αστυνομία. Να πούμε δεν ότι υπάρχει ανακάλυψη ενόχου δηλαδή. Το μόνο στοιχείο εναντίον τους είναι ένα ανώνυμο γράμμα το οποίο κατονόμαζε για τους τρεις με διευθύνσεις και τηλέφωνα. Είναι ακραίο. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δηλαδή ας το μάθει πια και το κοινό, γιατί δεν ξέρω αν έχει βγει αυτή η είδηση και την ξέρει ο κόσμος. Αυτοί οι τρεις λοιπόν, εγώ το λέω, στοχοποιήθηκαν. Η αστυνομία λέει ανακάλυψε δήθεν. Πώς, με ποιον τρόπο, ότι έφτασε δήθεν ανώνυμη επιστολή. Προσέξτε τώρα, έφτασε ανώνυμη επιστολή, λέει, στην αστυνομία, που κατονομάζει αυτά τα τρία άτομα, δίνοντας στοιχεία, δηλαδή τα τηλέφωνά τους, τους αριθμούς αυτοκινήτων τους, τους αριθμούς των μηχανών τους, το τι μηχανή, ακόμα και τις διευθύνσεις τους. Ολοκληρωμένη αστυνομική έρευνα. Ολοκληρωμένη, που λέει, αυτοί οι τρεις είναι αυτοί που ήταν μπροστάριδες στη Μαρφίνη. Και η αστυνομία δικαιολογεί τις περαιτέρω ενέργειές της, δηλαδή το να μπει στα σπίτια των ανθρώπων, να τους αρπάξει, να κατασχέσει τα αντικείμενά τους και να τους οδηγήσει στον εισαγγελέα. Ή το βαφτίσανε σύλληψη στα κανάλια. Αργότερα αναγκαστήκανε να το βαφτίσουν προσαγωγή για να δικαιολογηθούν για αυτό που είχαν κάνει. Στην ουσία πρόκειται για μια αρπαγή κανονική. Έτσι. Κανονικά αρπαγή. Ναι. Να πούμε ότι στην περίπτωση του Θοδωρή έγινε και με ακραίους τρομοκρατικούς όρους, το πώς φτάσανε στο σπίτι, το πώς τον παραλάβανε κλπ. Ναι, υπάρχουν πολλά τέτοια, τα έχουμε πει, αλλά σου λέω, ίσως ατονούν αυτά λίγο σε σχέση με το σημαντικό ότι, δηλαδή, ξεχνάει ο καθένας την προσωπική του ταλαιπωρία. Ναι, είναι δευτερεύον. Ξεχνάει ο καθένας την προσωπική του ταλαιπωρία και μένει στην ιστορία τελικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα τα περιστατικά στα πει ο ίδιος ο Θοδωρής κάποια στιγμή ακριβώς του πώς συμπεριφέρθηκαν, που και αυτά είναι εντάξει, είναι. Αλλά τι να λέμε τώρα, και ο ίδιος ας πούμε λέει, ωραία, τι σημασία έχει αυτό, η ουσία είναι ότι στην ουσία εδώ γίνεται μια άλλη απόπειρα, ας πούμε. Υπάρχει κάτι που θέλεις να μας πεις και εσύ και ο Θοδωρής όσον αφορά το τι γίνεται με την διαρκή συκοφάντηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αν θα κινηθείτε εναντίον αυτών των μέσων? Είδαμε, ας πούμε, προχθές τη Real να, όχι απλά να βγάζει όλα τα στοιχεία, ονόματα, επώνυμα κλπ. Και να το θεωρεί ένοχο. Εγώ δημοσίως και με την ευθύνη του ονόματός μου και της ιδιότητάς μου την άποψή μου για αυτό το προχθεσινό δημοσίευμα της Real. Βεβαίως. Να σου το πω, δεν είναι καμία δημοσιογραφική επιτυχία όπως προσπαθούν να το παρουσιάσουν οι εμπνευστές της. Εγώ το θεωρώ πρακτορολογικό κατασκεύασμα. Ξεκάθαρα. Εάν θίγονται ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας και ο φερόμενος ως συντάκτης του συγκεκριμένου άρθρου από αυτό που λέω, ας μου κάνουν μήνυση. Το ζήτημα είναι άμα θα κινηθείτε εσείς εναντίον. Εμείς θα κάνουμε μήνυση στην εφημερίδα. Έτσι. Γι' αυτό το συκοφαντικό δημοσίευμα. Και θα πω ακριβώς τι λέω. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφική επιτυχία. Αυτό που αναπαράγει δηλαδή στην ουσία το δημοσίευμα είναι οι πιο αιχμηρές φράσεις από το βούλευμα και το σκεπτικό του εισαγγελέα που κατασκεύασε την παραπομπή όσον αφορά το Θοδωρή και τον άλλον εμπλεκόμενο. Και όχι απλά δεν είναι δημοσιογραφική επιτυχία, είναι παραγόντης αποτυχία αφού ναι, έχει μπλέξει η στοιχεία και τον τρίγωνο. Το πρακτορολογικό και το δικαιολογώ ότι αυτό το πράγμα υπάρχει. Είναι γνωστό σε όλους τους παρικούντες και στην υπόθεση κλπ. Δηλαδή αντιληφθείτε ότι υπάρχουν και. Καλά, από εμάς δεν υπήρχε η περίπτωση να γίνει τέτοιου είδους διαρροή. Αλλά αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι και δημόσια έγγραφα. Δηλαδή πολύ εύκολα μπορούν οι δημοσιογράφοι να τα έχουν στα χέρια σας. Στα χέρια τους και να θυμίσω ότι υπάρχουν και δεν ξέρω κι εγώ καμιά δεκαπενταριά δικηγόροι πολιτικής αγωγής από την άλλη πλευρά. Που δικαιούνται και τα είχαν αυτά τα στοιχεία από το Μάιο ήδη στα χέρια τους. Έτσι. Αυτό που μένει τελικά λοιπόν και ας αντιληφθούν όλοι είναι γιατί επελέγει λοιπόν αυτή η στιγμή σε κάποιο μέσο να προβάλλει αυτή την υπόθεση και να το παρουσιάσει δίθεν σαν φρέσκο φρούτο. Στην ουσία τι κάνανε δηλαδή, για να μην ξεχνάμε και την ιστορική πραγματικότητα την οποία ζούμε. Βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας δύο μέρες πριν, μιλώντας πολύ, με πολύ οξύ τόνο και παραδειγματικά και έλεγε και έκανε και έρανε. Μιλώντας με πολύ ακραίες εκφράσεις και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δολοφόνοι της Μαρφίν. Και λέγανε όλοι πού τη θυμήθηκε τη Μαρφίν ο Πρωθυπουργός μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε. Και βγαίνει λοιπόν ένα δημοσίευμα που λέει ορίστε και η παραπομπή για τους δολοφόνους της Μαρφίν. Δηλαδή αυτά είναι σε συνεννόηση. Δηλαδή του κάνανε τη χάρη δήθεν για να αποδείξουν στο πλατή κοινό ότι είχε δίκιο ο Πρωθυπουργός προχθές που έλεγε γι' αυτό, διότι ορίστε τα στοιχεία. Βγαίνουνε. Αυτή είναι η απλή κατασκευή. Επικοινωνιακό παιχνίδι
για να δυναμώσουν λίγο την θέση και τα λεγόμενα του κυρίου Πρωθυπουργού. Λοιπόν, εγώ απάντησα, δημοσιεύτηκε χθες στην εφημερίδα των συντακτών, η μόνη θέση μου, αλλά ξέρεις, εμείς άμα μιλάμε δεν ακούει και κανείς. Μια μικρή ανακοίνωση που κατηγορούσα τον κύριο Σαμαρά και του είπε να ζητήσει και συγγνώμη για να πάρει πίσω και να ανακαλέσει όλα αυτά που είπε σε περίπτωση που, που εννοεί τα λεγόμενά του τον δικό μου εντολέα. Πάνω σε τον προκαλώ ευθέως. Τώρα, πάνω σε αυτά τα τελευταία που είπες, πιστεύεις ότι υπάρχουν... πάνω σε αυτά τα τελευταία που μας είπες, πιστεύεις ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από αυτό και σε άμεση σύνδεση με όλο αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν τώρα με τη θεωρία των δύο άκρων και όλη αυτή την κατάσταση? Λοιπόν, αναμφισβήτητα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας δικηγόρος, έτσι. Η δουλειά μου έχει συγκεκριμένα πλαίσια, έχει συγκεκριμένα χωρικά όρια έκτασης στα οποία μπορώ να κινηθώ. Αναγκάζομαι να υπερβώ, θα έχετε παρατηρήσει ο καθής ότι για αυτή την υπόθεση δεν έχει βγει ποτέ η πλευρά του Θοδωρή να μιλήσει τρία χρόνια τώρα που τραβάει και να πει το οτιδήποτε. Σεβόμενοι και διοντολογικούς κανόνες και δικονομικούς κανόνες, και μην ξεχνάμε και από την πλευρά του ίδιου του Θοδωρή να σκεφτούμε λίγο και μια στενοχώρια των οικογενειών, των θυμάτων που υπάρχουν κλπ. Δεν κάνουμε αναπαραγωγή ή σπέκουλα πάνω σε αυτές τις καταστάσεις και τις ιστορίες. Λοιπόν, με ρωτήσατε αν υπάρχει προσπάθεια εκμετάλλευσης πολιτικής κλπ. Φυσικά και αναμφισβήτητα. Όταν βλέπεις από την προϊσταμένη αρχή της χώρας να γίνεται σπέκουλα πάνω σε αυτό το θέμα, τι να φανταστείς? Απλά βλέπουμε έντονα τον τελευταίο καιρό και με αφορμή και με τις τραγελαφικές διώξεις εις βάρος των βουλευτών και άλλων μελών της Χρυσής Αυγής ότι προωθούν διαρκώς τη θεωρία των δύο άκρων, να χτυπήσαμε τους μεν, τώρα πάμε για τους άλλους που έχουν κάνει αυτό, ναι, εκείνο. Αυτό θέλω να σας πω, ότι εξυπηρετεί τον πολιτικό του σχεδιασμό. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι από την πρώτη μέρα και όλα στις δολοφονίες του Φίσα στα περισσότερα καθεστωτικά γινόταν ταυτόχρονα λόγος, ναι, αλλά τι γίνεται με τους εμπριστές της Μαρφίν, τι γίνεται με αυτό είναι η άλλη προσπάθεια εξίσωσης, βρε παιδί μου, που προσπαθούν να κάνουν για να καλύψουν τη Χρυσή Αυγή. Δεν το καταλαβαίνει αυτό κανείς, ας πούμε. Ναι, εδώ θεωρούμε ότι έχει φύγει πέρα από τη Χρυσή Αυγή, ότι όλο δηλαδή, αυτό ήταν πρόφαση. Ξεχάστε, παιδιά, την Χρυσή Αυγή, γιατί εντάξει, θα τους περιποιηθούμε, ξέρω εγώ, τους προχθεσινούς τους αδερφούς, ας πούμε, δηλαδή, τι να λέμε τώρα, μην συνεχίσω σε αυτό το θέμα, έτσι. Άλλο περιστατικό στην ατζέντα να έχετε να ασχολείστε, να, πάρτε τη Μαρφίν. Τη βγάλαμε από το ντουλάπι ή από το ψυγείο και την ξαναπαίζουμε, ανακύκλωση. Στις αρένες, τη ρίχνουμε αδιφάγα να παίζεται, να βλέπει το κοινό και να χαίρεται. Και πάντα σε μέρες και περιόδους που θέλουν να βρούνε κάτι αντιπαραθετικό προς τον ΑΑ χώρο και ετοιμάζουν να κατευθύνουν. Εννοείται με αυτό. Είναι η θεωρία, κοίταξε να δεις, ο φασισμός δεν επικρατεί έτσι από μόνος του. Ιστορικές μελέτες έχουν πει για την θεωρία και την εφεύρεση του εσωτερικού εχθρού που είναι απαραίτητο στοιχείο για να εδραιωθεί ένας φασισμός. Δεν το έχουμε καταλάβει ότι ο εσωτερικός εχθρός έχει στοχοποιηθεί εδώ και χρόνια από την άρχουσα τάξη για να ανοίξει το δρόμο για την επέλαση του φασισμού. Και είναι ο ΑΑ χώρος. Το παραδέχονται ήδη οι Χρυσαυγίτες. Να θυμίσουμε ιστορικά περιστατικά τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής να λένε ότι όχι, εμείς είμαστε εναντίον στους αναρχικούς. Το παραδέχονται ήδη. Δηλαδή, σαφώς στοχοποιείται στα πλαίσια όμως εφαρμογής της θεωρίας της εφεύρεσης του εσωτερικού εχθρού. Ο εσωτερικός εχθρός στην Γερμανία του Μεσοπολέμου ήταν οι Εβραίοι, οι κομμουνιστές, οι αντιφρονούντες και μετά όλοι οι υπόλοιποι ομοφιλόφιλοι και όλες οι αδύναμες ομάδες, οι Ρωμά, έτσι. Τώρα Εβραίους δεν έχουμε, πρέπει να βρούμε. Βάζουμε λοιπόν τους μετανάστες και τους αναρχικούς. Αυτός είναι ο εσωτερικός εχθρός. Βάζουμε και τους αριστερούς σιγά σιγά για να σοβαρεύουν κι αυτοί. Στα πλαίσια της εφαρμογής αυτού του δόγματος. Μια τελευταία ερώτηση. Ποιες είναι οι κινήσεις από εδώ και πέρα που σκοπεύετε να κάνετε? Δικονομικά είναι το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι θα το σκεφτεί βέβαια και ο Θοδωρής και θα σκεφτούμε και την όλη εξέλιξη. Αν επιθυμεί, αν μπορεί ένας άνθρωπος να σηκώσει ένα βάρος νομικής αντιπαράθεσης καταρχάς με αυτά τα άθλια δημοσιεύματα των εφημερίδων. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο δημοσίευμα της Real News. Και ενδεχομένως και σε κάποιους δημοσιογράφους που είναι από τα μέσα της τηλεόρασης. Προωθούν διαρκώς. Προωθούν αυτή την άποψη κλπ. Αν θα μπορέσουμε να κινηθούμε, καταλαβαίνεις ότι είναι και δύσκολο έργο δηλαδή να τους βάλουμε
όλους και να ξεκινάμε ένα δικαστικό αγώνα σε όλους αυτούς, αλλά εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση άμα συμφωνεί. Και ο εντελέας μου να προχωρήσουμε και να το κάνουμε και αυτό το πράγμα. Πραγματικά θα άξιζε τον κόπο να το κάνουμε. Σίγουρα. Απ' την άλλη, ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας είναι, σας είπα, ότι περιμένουμε σε λίγο καιρό να οριστεί δικάσιμος και το περιμένουμε πραγματικά σαν ευκαιρία. Πώς και πώς, για να τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή, να σας δώσω και μια είδηση. Τέλος πάντων, ας το πω για μια φορά. Να επαναλάβω ότι για 3 χρόνια έχουμε κρατήσει μια σιωπή που δεν ξέρω τι να πω. Δεν είναι ότι δεν ισχύουν αυτά που λέμε. Το θεωρούσαμε ότι είναι σωστό δικονομικά και δεν το λογικά να μην γίνεται. Και ποιο άξιο προπέσει. Λοιπόν, να σας δώσω λοιπόν. Η εμπλοκή λοιπόν και το τελικό απάβγασμα ότι ο Θοδωρής πηγαίνει κατηγορούμενος για αυτή την υπόθεση. Έτσι. Εγώ η εκτίμησή μου είναι ότι είναι απλά μια διαδικαστική προϋπόθεση. Το αντιλαμβάνεστε. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι ισχύουν οι κατηγορίες αυτές όπως παρουσιάζονται από τα αδιφάγα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν ισχύουν οι κατηγορίες. Και ας το κάνουμε ξεκάθαρο λοιπόν. Έτσι. Η κατηγορία είναι παντελώς αστήριχτη. Να το πω δημοσίως και θα μου δοθεί ευκαιρία, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη αυτή τη στιγμή είτε από τηλεφώνου, είτε από ραδιοφώνου, είτε από οποιοδήποτε άλλο μέσο όπως αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει να τηρηθεί μια διαδικασία. Φτάνουμε διαδικαστικά στο στάδιο του ακρατηρίου για να αποδειχθεί αυτή η διαδικασία. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Το ότι πάει ένας άλλος κατηγορούμενος να το δείτε σαν απλή διαδικαστική προϋπόθεση. Το αντιλαμβάνεστε. Ναι, ναι. Όσον αφορά την ουσία των κατηγοριών που βαρύνουν το Θοδωρή, να σας πω και πάλι απερίφραστα το λέω, έτσι, ότι έχουμε αδιάσυστα στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητα του Θοδωρή και την μη εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση. Και περιμένουμε την ευκαιρία μας μια μέρα στο ακροατήριο για να τα δείξουμε αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, αν σας τα δείξω και τώρα αυτή τη στιγμή, δεν κάνουμε τίποτα, θα πρέπει να γίνει το δικαστήριο για να βγάλει την απόφαση. Δηλαδή, να σας τα δείξω εγώ τώρα για να πείσουμε όλο τον κόσμο και όλο το κοινό και όλη την Ελλάδα. Έτσι, δεν καταφέρνουμε τίποτα, θα πρέπει και το δικαστήριο όταν θα έρθει η ώρα του, δηλαδή ο Θοδωρής θα συνεχίσει να είναι κατηγορούμενος και αύριο. Μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Γι' αυτό σας λέω ότι η κατηγορία αυτή τη στιγμή είναι μια διαδικαστική προϋπόθεση. Πέρα από την κατηγορία όμως υπάρχει και αυτή η ιδιότυπη συνθήκη ομοιρίας, η απαγόρευση εξόδου και η απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαδήλωση, πορεία κλπ. Είναι τα δικονομικά βάρη που πρέπει να σηκώνει κάθε κατηγορούμενος. Σαν δικηγόρος δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Ναι, προφανώς. Δηλαδή είναι, ούτε θα πω ότι είναι συνηθισμένα, αλλά θα αποδειχθεί ότι ας πούμε ότι και το πιο ελάχιστο δικονομικό βάρος, δηλαδή η εμπλοκή ενός ατόμου, ας πούμε ότι δεν υπήρχε ούτε καν ένας περιοριστικός όρος, έτσι. Και μόνο το γεγονός ότι συνδέεται με μια τέτοια υπόθεση δεν είναι βάρος για μια προσωπικότητα, για ένα άτομο. Προφανώς. Σε συνδυασμό μάλιστα με όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Περιμένουμε λοιπόν, ας περιμένουν όλοι λίγο καιρό και να δούμε τελικά και ποιος θα έχει και μια ευθύνη για αυτό το θέμα, ας πούμε. Δεν ξέρω, τι άλλο θέλετε να σας πω, δηλαδή... Αυτά από εμάς δεν έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε. Όσον αφορά την ουσία της κατηγορίας, σας το επαναλάβω αφού μου δίνετε η ευκαιρία, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν αδιάσυστα στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητα του συγκεκριμένου κατηγορουμένου, του Θοδωρή. Αυτό μπορώ να σας πω σαν είδηση. Δυστυχώς αυτό πολλές φορές δεν εμποδίζει την τυφλή δικαιοσύνη να βγάλει άλλα πορίσματα. Όταν θα φτάσουμε λοιπόν στο δικαστήριο, μετά θα ξεκινήσουμε και μια συζήτηση για την, όπως την είπατε, τυφλή δικαιοσύνη. Και εκεί θα ξεκινήσει και μια συζήτηση και για όλους τους μηχανισμούς και για το πώς στείνονται οι υποθέσεις και για το πώς καταλήγουν και για τη σοβαρότητα των δικαστών που δέχονται άκρητα τα κατασκευασμένα σενάρια που τους πηγαίνουν από τις διάφορες διοκτικές αρχές. Ας ξεκινήσει λοιπόν επ' ευκαιρία και μια τέτοια συζήτηση. Αυτό το παίρνω σαν υπόσχεση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τότε σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στη συνέχεια και ό,τι νεότερο θα είμαστε πάντα εδώ για επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.